Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας μιλήσω για το καλό Σαμαρίτη, την παραβολή εκεί που μίλουσε ο Κύριος Ιησού. Το καλό Σαμαρίτη ήταν μια διδασκαλία του Κύριου Ιησού που εννοούσε ότι πώς μπορεί ένα άνθρωπο να αγαπάει το πλησιό του. Γι' αυτό μιλούσε στην παραβολή του καλό Σαμαρίτη, επειδή όταν δίδασκε ο Κύριος Ιησού έλεγε συνεχώς, δίδασκε συνεχώς, μέσα παραβολές για να δώσει νόηση στους ακροατές, ώστε ο ακροατή να αποφασίζει για να πιστεύει στο Θεό. Επειδή ο άνθρωπο που πιστεύει πρέπει να ακούει κάτι, να ακούει τα λόγια, να κατανοεί. Αλλά το ίδιο ο Κύριος Ιησού δίδασκε με παραβολές για να δώσει νόηση σε εκείνο που άκουγα, ώστε να πιστέψουν. Και όταν δίδασκε, ερώτησε ερώτηση κάποιος ότι «Κύριε, τι είναι μεγαλύτερα εντολή μέσω νόμο του Θεού?» Και ο Κύριος του απάντησε «Πρώτο είναι να αγαπάς το Κύριο το Θεό με όλη την καρδιά, τη δύναμη, τη ψυχή και τη διάνοια, δηλαδή τα αισθήματα, τη σκέψη, και μετά να αγαπάει το πλησιό του σαν τον εαυτό του». Αυτοί οι δύο εντολές κρέμονται σε ολόκληρο τον νόμο και προφήτες. Δηλαδή αυτοί οι δύο μεγαλύτερα εντολές είναι σε ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Αυτά είναι τα λόγια του Χριστού. Ολόκληρο την Άγια Γραφή, δηλαδή και Παλιά Διαθήκη και Καινούρια Διαθήκη. Επειδή 10 εντολές που έγινε στο Παλιά Διαθήκη στα κέρια του Μωυσή από το Θεό είναι η ίδια που έγινε 2 εντολές στη Καινή Διαθήκη. Δηλαδή δεν άλλαξε καθόλου, απλώς είναι η ίδια. Κάτι που άλλαξε μόνο είναι μόνο τα έργα του νόμου που έκαμε, που ο Θεός έδωσε αυτό προσωρινά μέχρι να έρθει προσωπικά στη γη σαν Ιησού Χριστό για να κάνει Καινή Διαθήκη. Αλλά τίποτε άλλο δεν άλλαξε, επειδή ο Θεός δεν αλλάζει, λέει το Ευαγγέλιο, είναι το ίδιο, εκτές σήμερα και αιώνια και αιώνια. Γι' αυτό έδωσε αυτή την παραβολή που είχε μεγάλη νόημα για να δείξει πώς μπορούμε εμείς να αγαπούμε το πλησιό μας. Έλεγε, ήταν ένα άνθρωπο που επίεσε μακρινή ταξίδι, αλλά στον δρόμο του συνάντησα οι ληστές, του χτύπησα και τον πλήγωσα υπερβολικά και τον άφηνα στη γη αβοήθητο. Και η ιερέα που εξυπηρετήσα τον ναό του Θεού, έβλεπα αβοήθητο τον άνθρωπο στον έδαφο, αντί να πάνε να βοηθήσει, επέρασα σε άλλο δρόμο χωρίς να βοηθήσει, υποτίθεται επήγαινα στον ναό για να προσευχηθεί του. Αλλά αυτή την πράξη στα μάτια του Θεού ήταν αδικία και ήταν χωρίς έλεο δηλαδή. Αλλά ο άνθρωπο, ο Σαμαρίτη, ο απλό άνθρωπο, είδε αυτόν τον άνθρωπο πεσμένο στον δρόμο, τσιπημένο και πληγωμένο και αβοήθητο, πήγε και το περέπησε και τον πήρε και έλαβε, δηλαδή έλαβε ευθύνη για να προσέχει τον άνθρωπο, εβοήθησε σε απαραίτητα που μπορούσε. Γι' αυτό ο Κύριος Ιησού δίδασκε με την παραβολή και τον αποκάλεσε καλό Σαμαρίτη. Αυτό το απλό άνθρωπο, το Σαμαρίτη, την πράξη που έκαμε ήταν ευάρεστη στα μάτια του Θεού. Ήταν καλό πράξη στα μάτια του Θεού, που δείχνει την αγάπη προς το πλησιό του. Γι' αυτό ο Κύριος Ιησού δίδασκε δίνοντα καλό παράδειγμα που έκαμε ο καλός Σαμαρίτη για να μπορούμε να κάνουμε όλοι μας και κάθε άνθρωπο να υπακούει τις εντολές του Θεού, επειδή το πλησιό μας είναι οποιοδήποτε ο άνθρωπο που τα βρεθεί μπροστά μας. Μπορούμε να το κάνουμε σε αυτό με καθαρή καρδιά. Αυτό είναι που είναι εντολή του Θεού. Γι' αυτό έλεγε, όταν αγαπάς το Θεό με όλη την καρδιά και αγαπάς το πλησιό του σαν τον εαυτό του, τότε τα δικαιωτεί, θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Τότε ο άνθρωπο εκείνο που τα κάνει αυτά, τα έχει σωτηρία. Δηλαδή, για να έχει σωτηρία ο άνθρωπο, πρέπει 2 και μεγαλύτερα εντολές να τα πράττει, όπως 10 εντολές στην Παλαιά Διαθήκη, το ίδιο είναι. Επειδή όταν κάποιος αγαπάει το πλησιό του, δεν θα το ζηλεύεις, δεν μπορεί να το κατακρίνεις, δεν μπορεί να λέει ψέματα εναντίον του. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, αυτή είναι η αγάπη προς το πλησίο. Αλλά σήμερα, στον κόσμο δεν υπάρχει αγάπη προς το πλησιό. Οι άνθρωποι είναι γεμάτοι ζήλια, γεμάτοι κατάκριση, γεμάτοι ψέματα εναντίον του πλησιού του. Αυτή στα μάτια του Θεού είναι μεγαλύτερα αμαρτήματα που κάθε ένα έχει ευθύνη όταν αναγνωρίζει ότι το κάνει αυτά,
να ζήσεις το ο Θεός συγχωρέσει και να αγαπάει το πλησιό του, για να μπορεί και να το συγχωρέσει ο Θεός, για να μπορεί και να δικαιωθεί στο Θεό, επειδή αντέτον δεν αγαπάει το πλησιό του, δηλαδή στο Θεό δεν μπορεί καν να δικαιωθεί επειδή παρακούει την εντολή του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός δίδασκε αυτό το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτη, για να ακούνε όλοι οι άνθρωποι, τότε όλοι οι άνθρωποι να γίνει όπως το καλό Σαμαρίτη έκαμε. Ήταν παραβολικά διδασκαλία να μπορούμε να εννοούμε. Γι' αυτό κάθε άνθρωπο είναι αμαρτωλό. Όλοι μας, ναι, αλλά όταν ο άνθρωπο κάνει αμαρτία τελειματικά, τότε αυτή είναι που το Ευαγγέλιο τον αποκαλεί αμαρτωλό. Δηλαδή κάνει κάτι θεληματικά. Αλλά όταν ο άνθρωπο δεν κάνει θεληματικά, απλώς κατά λάθος ή πώς μπορώ να πω, έτσι απλώς είτε ξαφνικά κάτι που δεν ήθελε να κάνει, δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο έπεσε στην αμαρτία, αλλά δεν ζει με την αμαρτία. Δηλαδή δεν είναι αμαρτωλό τελειματικά, απλώς έπεσε στην αμαρτία ατελειματικά, χωρίς να το θέλει. Αλλά κάθε ένα άνθρωπο έχει ευθύνη, και ακόμα εκείνο που πέσει τελειματικά, έχει ευθύνη να συμπνήσει, να συνειδητοποιήσει, να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό και θα το συγχωρέσει ο Θεό. Και ακόμα εκείνο που έπεσε χωρίς να το θέλει, μπορεί να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό, να το συγχωρέσει ο Θεό. Στα μάτια του Θεού όλοι μας είμαστε οι ίδια. Δεν υπάρχει ούτε ιερέα, ούτε προφήτες. Στα μάτια του Θεού όποιο κάνει αμαρτία τελειματικά είναι αμαρτωλό, χρειάζεται να μετανοήσεις. Γι' αυτό αυτή η ιερία, ιερέ, που πέρασα αυτόν τον άνθρωπο αβοήθητο, ο Ιησού Χριστό δεν τους επένεσε, δηλαδή δεν άρεσκα την πράξη του, αλλά την πράξη του Σαμαρίτη ήταν πιο καλό και δίκαιο στα μάτια του Θεού, γι' αυτό δίδασκε με την παραβολή το καλό Σαμαρίτη. Όλοι οι άνθρωποι μπορεί. Μπορεί όταν υπακούει ο Θεό να γίνει όπως καλό Σαμαρίτη, παράδειγμα απέναντι στο πλησιό του. Δεν χρειάζεται μόνο λεφτά επειδή όλοι δεν μπορούν να βαστάνε, αλλά η αγάπη δίνεται με πάρα πολύ διαφορετική τρόπο. Μπορεί να δώσει το πλησιό σου μόνο ποτήρι. Μπορεί το πλησιό σου να είναι άρρωστο, να πονείς και εσύ μαζί του. Η αγάπη εκδηλώνεται με πάρα πολύ διαφορετική τρόπο και στα μάτια του Θεού όταν το κάνει αυτό χωρίς συμφέροντα, δηλαδή χωρίς να περιμένει ανταπόδοση από αυτό που ασθενεί ή έπασκε, τότε ο άνθρωπο τα λάβει ανταπόδοση από το Θεό. Επειδή ο Θεός βλέπει τα κίνητρα, αλλά αν το έκαμε με τα κίνητρα ότι τα πάρει και το ίδιο από τον άνθρωπο εκείνο που το βοήθησε, δεν τα πάρει τίποτε από τα μάτια του Θεού, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Επειδή κάθε σπόρο που σπήρει ο άνθρωπο πρέπει να είναι με καταρή καρδιά και όχι με συμφέροντα. Όποιος σπήρει με συμφέροντα, ο Θεός δεν μπορεί να του δώσει ανταποδοσή, επειδή ο Θεός βλέπει τα κίνητρα πώς και για ποιο σκοπό το έκαμε ο άνθρωπο. Αλλά όταν ο άνθρωπο σπήρει με καταρή κίνητρα, αυτή είναι η αληθινή αγάπη, ο Θεός θα δώσει ανταπόδοση. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι σήμερα δίνουν στο ένα με τον άλλο πολλές φορές, δίνουμε κίνητρα με σκοπό, επειδή περιμένει και ο άλλο να του δώσει πίσω. Αυτή δεν είναι αγάπη στα μάτια του Θεού. Καταρή αγάπη στα μάτια του Θεού είναι να δίνει κάποιο χωρί σκοπό, χωρί να περιμένει, χωρί να ελπίζει σε τίποτα. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι μόνο ο άνθρωπο που έχει καταρή καρδιά, που έχει την αληθινή αγάπη, το κάνει. Γι' αυτό και όταν κάνει αυτόν τον άνθρωπο, τότε τα δικαιωθεί μπροστά του Θεού, επειδή ο Θεός βλέπει τα κίνητρα. Τα κίνητρα είναι που τα κάνει τον άνθρωπο να δικαιωθεί μπροστά στο Θεό με την πράξη του. Επειδή πολλοί άνθρωποι σήμερα κάνουν καλή πράξη φανερά, όμως τα κίνητρα, ποιος συνορίζει, ποιος ξέρει τα κίνητρα. Κανένα από εμάς μπορεί να ξέρει τα κίνητρα του ένα άνθρωπο που είναι μέσα του. Απλώς φανερά μπορεί να φαίνεται καλή πράξη, όμως τα κίνητρα κανείς δεν ξέρει, μόνο ο άνθρωπο ξέρει και ο Θεός ξέρει, επειδή όλα είναι γυμνά μπροστά του. Γι' αυτό όλοι που ακούνε αυτά, να το ξέρετε ότι ο Θεός μας θέλει να αγαπούμε πρώτα αυτός, δηλαδή ο Θεός με όλοι μας το είναι, και μετά να αγαπούμε το πλησιό μας, οποιοδήποτε άνθρωπο, με όλοι μας το είναι, σαν τον εαυτό μας. Να αγαπούμε το πλησιό μας σαν τον εαυτό μας. Και επειδή και εγώ και εσείς και κάθε άνθρωπο δεν μπορεί να δεχτεί κάποιος άλλο να τον αδικεί, τα νιώσει άσχημα, πρέπει και εμείς να ξέρουμε ότι
να μην αδικούμε κανένα, διότι και εκείνο θα νιώσει άσχημα όπως και εγώ τα ένιωσα. Αυτή είναι η αγάπη που μπορεί κάποιον να αγαπάει το άλλο όπως τον εαυτό του. Επειδή και εγώ αν κάποιος με αδικούσε τα πόνεσα, ούτε εγώ δεν πρόκειται ούτε να κλεβάζω, ούτε να αδικήσω κάποιος άλλο, διότι τα πονά όπως εγώ πόνεσα και μπορώ να πονώ. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη και σωστή τρόπο σκέψη. Αυτή είναι, δηλαδή με καθαρή καρδιά. Γι' αυτό και κάθε τι που κάνει προσφορά εναντίον το πλησιό του, ο άνθρωπο πρέπει να τα κάνει χωρίς σκοπό, χωρίς κίνητρα, χωρίς να περιμένει τίποτα σαν ανταπόδοση. Αλλιώς θα είναι στα μάτια του Θεού μηδέ και θα είναι στα μάτια του Θεού καταδικασμένο. Αντί ο Θεό να το δικαιώνει και ο Θεό να του δώσει πίσω σαν αμοιβή, αντίθετα θα το καταδικάζει επειδή το έκαμε με σκοπό και με κίνητρα. Αλλά αυτή δεν είναι αγάπη στα μάτια του Θεού, δεν ήταν αληθινή αγάπη. Ήταν με κίνητρα εγωισμό, επειδή τα πάρει και το ίδιο από εκείνο τον άνθρωπο, επειδή έχει ελπίδα ότι το ίδιο που έκαμε θα του δώσει και ο άνθρωπο. Τα κίνητρα ήταν εγωιστική. Αλλά όταν τα κίνητρα δεν είναι εγωιστική, είναι με αγάπη πραγματικά, με καθαρή καρδιά, χωρίς σκοπό, ο Θεός τα δώσει αμοιβή, επειδή έτσι είπε ο Θεός ο Ευαγγέλιο. Τα δώσει αμοιβή πίσω σε όλα που έκαμε ο άνθρωπο και τα δικαιωθεί ο άνθρωπο, επειδή υπάκουσε στο Θεό και δεν είχε κίνητρα εγωισμού μέσα του. Γι' αυτό εγωισμό είναι πιο μεγαλύτερο αμαρτήματα στα μάτια του Θεού, αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα. Και άλλη μέρα θα μιλήσουμε αυτό το θέμα. Για σήμερα θα ήθελα να σας φωτίζω, να σας μιλήσω για το καλό Σαμαρίτη και το νόημα και την ουσία του καλό Σαμαρίτη, πώς όλοι μας μπορούμε να γινόμαστε καλό Σαμαρίτη, επειδή είναι εντολή του Θεού σε κάθε άνθρωπο όλης μας. Για σήμερα σας αφήνω εδώ, ότι να σας ευλογείτε.